Τελώς σοκαριστεί, μην το ψάχνετε. Έχω συγκλονιστεί. 170 ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό του λογαριασμού. Και με 170 ευρώ κοστολόγησε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Νιόπαντρου, πατέρα ενός μωρού. Αυτό που συνέβη στην Κυπαρισία είναι εκτός λογικής. Ο 72χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας μετά από καυγά που είχε μαζί του για το λογαριασμό του τηλεφώνου του. Έχουμε παγώσει όλοι. Εξαιρετικό το παιδί, δεν το συζητώ. Πολύ γνωστός. Είδαμε κινητοποίηση, αστυνομία, δεν ξέραμε τι ακριβώς είχε γίνει. Εκτός τόπου και χρόνου, ηλικιωμένος, όταν εμφανίστηκε στην αστυνομία, είπε ότι το σοκαριστικό έγκλημα ήταν για αυτόν ζήτημα τιμής. Δεν μου έδινε εξηγήσεις για το λογαριασμό μου και με έβρισε. Με πρόσβαλε. Θύχτηκα. Οι αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας στον Α, περιέγραψαν την υπομονετικότητα με την οποία ο 39χρονος αντιμετώπισε τον ηλικιωμένο. Πάντων φώναζε. Κάποια στιγμή λέει ο Κώστας, ο συγχωρεμένος, μπορείτε να περάσετε λίγο, σας παρακαλώ, περιμένει ο κόσμος. Πράγμα που το έκανε. Ο 72χρονος άνδρας πήγε στο κατάστημα το πρωί ζητώντας εξηγήσεις για το φουσκωμένο, όπως υποστήριζε, λογαριασμό του τηλεφώνου του. Ο ιδιοκτήτης του εξήγησε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στο λογαριασμό και του ζήτησε να επικοινωνήσει με τον πάροχο. Μετά ζήτησε να διακόψει το συμβόλαιό του. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στον Α ότι ο 39χρονος προσπαθούσε να του εξηγήσει πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κύριος ο οποίος οριότανε, όταν λέμε ούτε μεθυσμένος, ελληνιασμένος με όλη τη σημασία της λέξεως, λέει θέλω να διακόψει το συμβόλαιό μου. Του λέει ο Κωστής, ο συγχωρεμένος, σου λέει κύριε δεν γίνεται, έχετε υπογράψει συμβόλαιο. Τρέμω, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Ο ηλικιωμένος έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε το περίστροφο και επέστρεψε στο κατάστημα. Μια σφαίρα στην κοιλιά του 39χρονου και εξαφανίστηκε. Είδα απλά μια κυρία που έτρεχε και λέει καλέστε αστυνομία, κυκλοφόρησε ένας με όπλο. Ο νέος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν όμως πολύ βαριά τραυματισμένος και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς από τη μάθαμε αργά το μεσημέρι ο άτυχος υπάλληλος κατέληξε. Ο ηλικιωμένος δεν έδειξε, σύμφωνα με τις αρχές, ούτε ένα σημάδι μεταμέλειας. Όταν το ρώτησαν πού βρήκε το περίστροφο, τους απάντησε ότι ήταν δώρο του αδελφού του. Οι αρχές μιλούν για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αντικοινωνικό και οξύθυμο, ο οποίος στο παρελθόν ήταν λαχιοπόλη.